Ξεκίνησε και το πρώτο πάρα πολύ επιθετικά, με την διαφορά ότι σε αυτό το ημίχρονο οι δύο προσπάθειες που είχε στο τέρμα ήταν και δύο εύστοχες και έγιναν και δύο γκολ. Φάουλ τώρα σε καλό σημείο. Ο Ράμος δεν είναι εκεί, γιατί προφανώς ο Άντρας Κιρ να θελήσει με απευθείας εκτέλεση. Να νικήσει τον Αθανασίου, για να δούμε. Άντρας Κιρμ στο 53. Απευθείας ο Σλοβαίνος. 3-0 και αυτό πανέμορφο γκολ. Καταιγιστική η Ομόνια στο ξεκίνημα της επανάληψης. Στο 53 χρήζεται σκόρερ και ο Άντρας Κιρμ. Απευθείας το φάουλ στη γωνία. Ο Αθανασίου, παρά την προσπάθεια, δεν μπορεί να αποτρέψει το 3-0 και η Αγία Νέπα στο Καναβάτσο. Πλέον προβάδισμα πρόκρισης, σημαντικό για την Ομόνια που της δίνουν αυτά τα τρία γκολ, με τον Άντρας Κιρ να βρίσκει και πάλι δίκτυα. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα την 14η αγωνιστική. Το κάνει και σήμερα με αυτό το πολύ ωραίο φάουλ στη γωνία του Αθανασίου, ο οποίος παρά την προσπάθειά του μαζεύει την μπάλα τα δίκτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Άντρας Κιρμ και 3-0. Στους συναδέλφους για τη δράση.